Καλημέρα! Τι κάνετε, είστε καλά? Σήμερα έχουμε, παιδιά, να κάνουμε ένα pronunciation. Συγγνώμη, αλλά καταπιάστηκα μόλις αυτές τις εκφράσεις που μαθαίνω αυτό το διάστημα. Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τη λέξη literally. Δηλαδή, κυριολεκτικά. Όταν θέλεις να δώσεις έμφαση, λες we were literally frozen. Το οποίο το αστείο με το literally είναι ότι ενώ σημαίνει κυριολεκτικά, το χρησιμοποιούμε πάντα με μια υπερβολή. Οπότε είναι τόσο υπερβολικό αυτό που λέμε μετά, που είναι σαν οξύμορο όταν χρησιμοποιείς λέξη κυριολεκτικά, γιατί δεν είναι κυριολεκτικά, αλλά το χρησιμοποιείς ως σχήμα υπερβολής. Με έπιασες αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να σου εξηγήσω ποια είναι η μαγεία στο literally. Γιατί όταν πάω εγώ να πω literally, ξαναθυμίζω για τους καινούριους, τέλος πάντων, λέω για τους καινούριους και ξαναθυμίζω για τους παλιούς, ότι το literally μπορεί να γράφεται literally, αλλά εγώ θα πω literally. Και θα μου πεις τι γίνεται εκεί πέρα, ρε, είναι στο τε. Γιατί δεν ακούγεται τε, θα σου πω εγώ. Γιατί δεν θα πεις τε αυτή τη φορά, θα πεις κάτι σαν ντε. Και θα σου εξηγήσω, γιατί άμα θα το κάνουμε αργά, θα πεις literally, literally, literally. Θα το λες αργά. Literally. Literally. Και κάποια στιγμή θέλω να το αρχίσει να ανεβάζει σε ρυθμούς. Άρα θα ξεκινήσει με το literally, literally, literally. Και μετά θα πεις, δεν μου ακούγεται έτσι, ή είναι κάπως αλλιώς το λέει. Και μετά θα συγκεντρωθεί στον εαυτό σου και θα πεις literally, 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 literally. Και μετά φεύγει. Φεύγει, σου λέει. Φεύγουμε από τον ντί και πηγαίνουμε προς τα πάνω. Πηγαίνουμε, περνάμε στρατόσφαιρες. Πηγαίνουμε αυτά κατευθείαν στο σύμπαν, εκεί στα ανοιχτά. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, εγώ η νέα είμαι της Βρετανικής. Τέτοιες, θα σου πω εδώ πέρα που ήρθες, δεν ξέρω. Αλλά έχω κάνει την προσπάθειά μου, γιατί σου είπα, εγώ με τη Βρετανική προφορά, τέλος πάντων, το δουλεύω. Λοιπόν, αλλά δεν σου πω να πω, γιατί να είμαι και κάτι άλλο, εγώ αυτό είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να σου πω. Είναι literally, literally. Τι γίνεται εκεί πέρα? Λες ένα li, μετά κάνεις ένα τσ, και μετά really. Θέλω να συνηθίσεις το τρ, τρ. Άρα, literally. Τελείωσε αυτό. Literally. Literally. Και μπορείς, άμα ξεκινήσεις την πρόταση με το literally, έτσι με βρετανική προφορά, σου βγαίνει μετά και στο υπόλοιπο. Literally, I was livid. You know, like, βγαίνει διαφορετικά. Τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θέλω να κάνετε practice, να πούμε και το αγαπημένο μου. Γιατί ακόμη έχω δει μια βελτίωση, αλλά τι θέλω έτσι να γενικευθεί. Θέλω να σκεφτείς ή να πεις απ' έξω σου τώρα τη λέξη κατηγορία στα αγγλικά. Οκ, okay, όχι charges, την άλλη που μοιάζει με την ελληνική που ακούγεται σαν κατηγορία, αλλά στα αγγλικά. Πώς το λέμε? Category. Δεν λέμε το άλλο για να μην μας μείνει. Category. Category. Είναι σαν να λες πρώτα γάτα. Category. Δεν το τονίζουμε πουθενά αλλού. Αυτό ήθελα να πω. Γεια σας. Α, και τώρα που είπα category, ας κλείσουμε με μία γάτα. Λοιπόν, μεγάλη γάτα. Και λίγο επιθετική καμιά φορά. Λοιπόν, καλημέρα. Να περάσετε όμορφα. And stay dry.